Τι καθημερινέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίε του Σουφλίου, ανέλησε ο πρόεδρο τη Ένωση Βιοτεχνών, Επαγγελματιών και Εμπόρων, Γιώργο Τσιακύρη. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξο, αλλά τα πράγματα δεν δείχνουν σημάδια καλυτέρευση, καταλήγει ο πρόεδρο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε γενικέ γραμμέ υπάρχουν τα ίδια προβλήματα παντού σε όλη την περιφέρεια. Ε, οι πόλει που βρισκόμαστε δίπλα στα σύνορα και επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρείται πάλι ένα δυστυχώ μεγάλο κύμα διαρροή από. Ανθρώπου που φεύγουν και πηγαίνουν να κάνουν τι αγορέ του στι γείτονε χώρε, είτε στη Βουλγαρία είτε στην Τουρκία, υπάρχει ένα θέμα γενικότερα. Α, τα καταστήματα δύσκολα καλύπτουν τι ανάγκε του. Ε, δυστυχώ ο κόσμο συρρυκνώνεται και επίση και το εισόδημα έχει συρρυκνωθεί. Ε, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξο, αλλά δυστυχώ τα πράγματα δεν δείχνουν ε, σημάδια καλλιτέρευση. Ευελπιστούμε και προσδοκούμε στο να πετύχουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανό το αγοραστικό ενδιαφέρον και των κατοίκων εδώ τη περιοχή. Ο κ. Τσιακήρη εξήγησε επίση ότι γίνεται μια σειρά παρεμβάσεων και ενεργειών προκειμένου να ενισχυθεί ο εμπορικό κόσμο τη περιοχή, ενώ παράλληλα εξήρε την προσπάθεια που γίνεται από του επιχειρηματίε που ασχολούνται με το μετάξυ που βοηθούν ουσιαστικά στην τουριστική προβολή τη περιοχή. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά, είτε με τι τράπεζε όσον αφορά με τα μηχανήματα τα POS που μα βάζουν επιπλέον χρεώσει, είτε με το κόστο των συναλλαγών. Επίση, υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή μα με τα μεγάλα μεταφορικά κόστη τα οποία πρέπει να πληρώσει ο καθένα για τη μετακίνηση των εμπορευμάτων. Και από την άλλη, έχουμε και τη διαρροή, τη μεγάλη διαρροή που παρατηρείται στι γείτονε χώρε. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Ε, βέβαια, το σουφλί έχει μια ιδιαιτερότητα, θα το έλεγα, ότι έχουμε την προσέλκυση ενό μεγάλου αριθμού με τουριστικό ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν το ενδιαφέρον το τουριστικό μεταφράζεται και σε πελάτε που έρχονται και είτε θα μείνουν στην περιοχή και θα διενεκτερεύσουν, είτε θα κάνουν και τι αγορέ του. Ε, αυτό είναι το παρήγορο για τον τόπο μας και σε αυτό επάνω προσπαθούμε να ανεβάσουμε την επισκεψιμότητα στον τόπο είτε με, κάνοντας κάποιες κινήσεις όσον αφορά τις κινήσεις που έχει κάνει η Ένωση Επαγγελματιών το τελευταίο διάστημα είναι να ιδρύσουμε μια επιτροπή ε, τουρισμού η οποία ασχολείται με το κομμάτι αυτό και ήδη το επόμενο διάστημα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε πολύ περισσότερες δράσεις με συμμετοχή σε εκθέσεις καθώς επίσης και με την προβολή των τοπικών προϊόντων και των, του τουριστικού προϊόντων της περιοχής μας.